Παρίσι 1936. Το άτυχο 1935. Είχε μόλις δύσει. Έχοντας γύρω μου αγαπημένα πρόσωπα, υποδέχθηκα μαζί τους την καινούργια χρονιά. Όμως η χαρά μου που το φλουρί της βασιλόπιτας έτυχε στο βασίλη Σκουλά κράτησε λίγο. Ένας ανατριχιαστικός θόρυβος από σπασμένα γυαλιά χάλασε το κέφι της συντροφιάς. Ο καθρέφτης του σπιτιού έπεσε από τον τοίχο που κρεμόταν και θρηματίστηκε. Δυσάρεστο μήνυμα. Το κακό θα είναι για μένα. Είπε. Το πρωί της 12ης Μαρτίου έκανε και πάλι το συνηθισμένο του περίπατο μαζί με το γιπαράκι στο Σεν Κλου. Ήταν εξαιρετικά ευδιάθετος και κατέστρωνε ενθουσιώδη σχέδια για την Κρήτη όπως και για το σπίτι της Χαλέπας. Η καρδιά του αναζητούσε μερικές ανθρώπινες στιγμές. «Όταν θα κατέβουμε στην Κρήτη, γιπαράκι, θα παντρευτείς και θα σε στεφανώσω εγώ». Ξαφνικά όλα γκρεμίστηκαν. Ήταν η νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή 13 Μαρτίου 1936, όπως περιγράφει η Έλληνα Βενζέλ. Κατά τις 8, μπαίνοντας στο δωμάτιό του, τον βρήκα όρθιο, ακίνητο, με το βλέμμα απλανές, το στόμα τραβηγμένο προς τα δεξιά. Στις ανήσυχες ερωτήσεις μου δεν έδωσε καμία απάντηση. Οι δύο Γάλλοι γιατροί που κλήθηκαν εσπευσμένα διέγνωσαν αμέσως εγκεφαλική συμφόρηση. Η ομιλία του έγινε ακατάληπτη και επαναλάμβανε μονότονα τη φράση Την Τετάρτη 18 Μαρτίου 1936, στις 8 το πρωί, ο μεγάλος ηγέτης άφησε την τελευταία του πνοή. Η πάλη με το θάνατο κράτησε μόλις 5 ημέρες. Σε μια τελευταία αναλαμπή πρόλαβε να σφίξει δυνατά το χέρι της Έλενας. Έφυγε από τη ζωή με το πικρό αίσθημα του εξωστρακισμού από τον Δήμο, όπως οι μεγάλοι άνδρες της αρχαίας Ελλάδας. Του θανάτου ταξίδεψε αμέσως σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Ελλάδα προκάλεσε ρήγη συγκίνησης. Τα αθηναϊκά νέα έκαναν λόγο για μεγάλη Παρασκευή της Ελλάδος και υπογράμμιζαν
Ο τρόμος είναι ότι θα γίνομαι πάλι μικρή. Ο Γεώργιος Βλάχος, ο πρίτανης του αντιμπενζελικού τύπου, έγραψε στην Καθημερινή ότι ο Βενζέλος δημιούργησε μόνος του την ιστορία, την οποία οι άλλοι Έλληνες εκαλούμεθα, είτε ως αντίπαλοι, είτε ως στρατιώτε να ζήσομεν. Το πικρό συμπέρασμα του Βλάχου ήταν ότι ο Βενζέλος ήταν πολύ μεγάλος για ένα λαό όπως οι Έλληνες. Από την πολυήμερη συζήτηση στη Βουλή τον Απρίλιο του 1932, στην κορύφωση της μεγάλης οικονομικής κρίσης, η ιστορία κατέγραψε τη μομφή του Αλέξανδρου Παπαναστασίου κατά του Βενιζέλου, ότι υπήρξε μυρολάτρης, και τη μνημειώδη απάντηση του τελευταίου, την οποία ο Μαρκεζίνης έχει χαρακτηρίσει από τα αριστουργήματα των κοινοβουλευτικών λόγων του Βενιζέλου. Έχω μόνο να διατυπώσω ένα παράπονο κατά του αγαπητού αρχηγού του Αγροτικού και Εργατικού Κόμματος. Με κατηγόρησε χθες ως μυρολάτρη. Είμαι βέβαιος ότι όταν αποθάνω, ένας από τους καλύτερους λόγους που θα μου απαγγελθεί θα είναι από τον αρχηγόν του Αγροτικού και Εργατικού Κόμματος. Λυπάμαι όμως που δεν θα τον ακούσω. Επειδή με τα θάνατον φαίνεται πως όλε αισθήσεις πάβουν. Ήταν σίγουρος ότι τότε δεν θα τον χαρακτήριζε μυρολάτρη και δεν θα καταφερόταν εναντίον του. Αντίθετα, φοβόταν μήπως μεγαλοποιούσε τα προτερήματά του. Γι' αυτό αποφάσισε να βάλει εκ των προτέρων στο στόμα του Παπαναστασίου τον επικίδιο λόγο που προέβλεπε ότι θα εκφωνούσε. Ο προκείμενος νεκρός, αγαπητοί φίλοι, ήταν ένας αληθινός άντρας. Με μεγάλο θάρρος, με αυτοπεποίθηση και δια αυτών και δια των λαών, τον οποίον εκλήθη να κυβερνήσει. Ίσως έκαμε πολλά σφάλματα, αλλά ποτέ δεν του απέλειπε το θάρρος. Ποτέ δεν υπήρξε μυρολάτρης, διότι ποτέ δεν επερίμενε από την μοίραν να είδει την χώρα του προηγμένη, αλλά έθεσε στην υπηρεσία της όλον το πυρ που είχε μέσα του, κάθε δύναμη ψυχική και σωματική. Αυτά όλα θα μου ψάλει τότε ο αγαπητός αρχηγός της Δημοκρατικής Ενώσεως. Και ας προσέξει να μην του το θυμίσει κανείς τότε. Θυμήσου όμως πως όταν ζούσε τον είπες και μυρολάτρη. Κορυφαίες ιέριες στο λαϊκό πένθος, η Κρήτη και η Προσφυγιά. Στα Χανιά η κηδεία πήρε χαρακτήρα θεϊκής λατρείας. Η πόλη ντυμένη στα μαύρα φάνταζε σαν ένας πελώριος μαύρος όγκος. Αμέτρητοι προσκυνητές συνέρευσαν από όλη την Κρήτη, αλλά και τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας, για να αποχαιρετήσουν τον άνθρωπο που άλλαξε τη μοίρα του λαού και τον χάρτη της πατρίδας του. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος
Θυμάται τον Γιώργο Σεφέρη, αδελφό της γυναίκας του, με την απόγνωση ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του να κλαίει ασταμάτητα και σημειώνει. Έκλαιγε το γένος την ώρα εκείνη. Στις 29 Μαρτίου, στις 4 το απόγευμα, η κριτική γη τον δέχτηκε στα σπλάχνα της. Στο ύψωμα του προφήτη Ηλία, στο ακροτήρι, εκεί όπου το 1897 ύψωσε τη σημαία της κριτικής ελευθερίας και έγραψε την πρώτη μεγάλη σελίδα μιας τρικυμιώδους πολιτικής σταδιοδρομίας. Σε ορισμένες ελληνικές πόλεις συνέβησαν θλιβερά γεγονότα. Κάποιοι μητροπολίτες και αστυνομικοί απαγόρευσαν την τέλεση επιμνημόσυνων δεήσεων για το Βενιζέλο. Η απάντηση ήρθε από τους κατοίκους του καταραμένου νησιού, της Πιναλόγκα. Δεν μπορούσαν να λησμονήσουν τον ευεργέτη τους, που ποτέ δεν είχε πάψει να ενδιαφέρεται για την τύχη τους, ενώ πλήρωνε από το προσωπικό του ταμείο τον δάσκαλο του νησιού. Στα 40 του οργάνωσαν στο νησί ένα συγκινητικό και απέριτο μνημόσυνο. Ήταν η πρώτη φορά που μπόρεσαν να κάνουν κάτι ικανόν να εντυπωσιάσει τους υγιείς της περιφέρειας, οι οποίοι θεωρούσαν τους ασθενείς τα άχρηστα αντικείμενα της κοινωνίας που άξιζαν μόνο να πεταχτούν πάνω στη Σπιναλόγκα, γράφει ο Ρεμουντάκης, ένας από τους λίγους μορφωμένους ασθενείς. Όταν έφυγε από τη ζωή, το μόνο περιουσιακό στοιχείο που άφησε ήταν το σπίτι της Χαλέπας, που σήμερα ανήκει στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος και έχει εξελιχθεί σε ένα εμβληματικό μουσείο. Η Πινελόπη Δέλτα θα αποδώσει στο ημερολόγιο της επιγραμματικά τον συγκλονιστικό τρόπο που μεταδόθηκε το άγγελμα του θανάτου από το ένα στο άλλο χωριό της Κρήτης. Σύντεκνε! Ακούω! Κακά μαντάτα! Ο αρχηγός απόθανε! Θεός συγχωρέσει την ψυχή του! Και απόθανε! Για μας ποτέ δεν θα ποθάνει! Ένας αντριωμένος πόθανε και πάνα τον εθάψουν. Χάρε και μην το καυχηθείς πως πήρες αντριωμένο. Τον ύβρικες ξαρμάτωτο, στα ξένα κουρασμένο. Πέθανε ο Ελευθέριος, ο ελευθερωτής μας. Πέθανε ο ευεργέτης μας. Το θάρρος και η ελπίς μας. Και πέρα
και παίζει με. Έτσι α, και παίζει με έτσι αστραπές.